τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Λαμία στην Super League. Κοντά μας έχουμε τον υπεύθυνο των τμήματων και προπονητή της ΚΑΠΑ 20, τον Λάκη Παπα-Νικολάου, που θα μας πει για αυτό το αριστερό που μπήκε η ομάδα. Ναι, πρεμιέρα σήμερα για μας. Ξέραμε ότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην ΚΑΠΑ 20. Δεν έχω παράπονα από τα παιδιά, προσπαθήσαν πολύ. Ο Ολυμπιακός όμως δίκαια μας κέρδισε, ήταν δηλαδή και η νίκη. Εμείς δεν μας μείνει κάτι άλλο από να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να βλέπουμε κάθε μέρα στην προπόνηση να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Όπως και η μεγάλη ομάδα που κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό, το ίδιο και η μικρή σήμερα ήταν εξίσου ανταγωνιστική. Πάνω σε αυτό το γνώμονα θα είναι και η προπόνηση της ομάδας για να δείξει αυτό το πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το αποτέλεσμα, ώστε όσο το να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Και στόχος μας είναι να προωθηθούν αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή στη μεγαλύτερη ομάδα. Διαφορετικοί οι στόχοι. Εμείς αυτό το προσπαθούμε. Προσπαθούμε κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθειά μας μέχρι τέλους. Ξέρουμε ότι είμαστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία, ξέρουμε ότι δεν είμαστε τόσο καλά προπονημένοι, αν θέλετε, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα που έγινε μέσα σε 1,5 μήνα. Ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός επιλέγει παιδιά από όλη την Ελλάδα. Σίγουρα είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Εμείς θα το προσπαθήσουμε και αυτό, θα προσπαθήσουμε αυτό που σας είπα και πριν, να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι στην προπόνηση και από αγώνα σε αγώνα να δείχνουμε δείγματα βελτίωσης. Επόμενο παιχνίδι στην Ξάνθη, στα Πηγάδια. Η Ξάνθη έχει δείξει κάποια καλά δείγματα στα τμήματα υποδομής, όμως και ο ΠΑΣ Λαμία έχει κάποιες προσθήκες πλέον, μιας και σήμερα απουσίαζαν. Πάμε για το αποτέλεσμα εκεί ή θα δούμε κάτι διαφορετικό? Σας είπα, αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα όμως και το αποτέλεσμα δεν περνάει σε δεύτερη μοίρα. Θέλουμε τα αποτελέσματα και περισσότερο τα θέλουμε για θέματα ψυχολογίας, έτσι, και να μπορέσουν τα παιδιά να πατήσουν καλύτερα στο γήπεδο.